Στην καθημερινότητά μας συναντάμε διαρκώς εφαρμογές ψήξης, όπως είναι το αγαπημένο μας ψυγείο, οικιακό ή επαγγελματικό, αλλά και εφαρμογές κλιματισμού, οι οποίες κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη και άνετη. Πού βασίζεται όμως η λειτουργία όλων αυτών των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων? Την απάντηση θα μας τη δώσει ο ψυκτικός κύκλος. Ψυκτικός κύκλος είναι ο θερμοδυναμικός κύκλος σύμφωνα με τον οποίο λειτουργούν οι ψυκτικές εγκαταστάσεις. Με απλά λόγια, ο ψυκτικός κύκλος αποτελεί τον λειτουργικό πυρήνα για τις εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού. Η αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων των ψυκτικών κύκλων μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον πυρήνα. Ας ρίξουμε μια ματιά στον ψυκτικό θάλαμο. Ο ψυκτικός θάλαμος είναι μια δυναμική οπτικοποίηση που επιτρέπει τη συνολική επισκόπηση τμημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων μιας ψυκτικής εγκατάστασης, καθώς και την αναγνώριση του λειτουργικού τους ρόλου. Μπορούμε να δούμε τη ροή του ψυκτικού ρευστού μέσα στις ολινώσεις της διάταξης, ξεκινώντας από τον συμπιεστή και τον συμπυκνωτή, άρα και γιατί βρίσκονται σε αυτή τη σειρά αυτά τα δύο εξαρτήματα, συνεχίζοντας στο φίλτρο και τον δείκτη ροής του κυκλώματος, για να ακολουθήσει ο τριχοειδής ολίνας, του οποίου ποια άραγε είναι η χρησιμότητα, και τέλος ο εξατμιστής, ποια διεργασία άραγε πραγματοποιείται σε αυτόν, ολοκληρώνοντας έτσι την κυκλική του διαδρομή. Γιατί άραγε είναι η κυκλική διαδρομή, γιατί ψυκτικός κύκλος και όχι κάτι άλλο? Οι αλλαγές φάσης του ψυκτικού ρευστού στις περιοχές που αυτές συντελούνται και η μεταφορά θερμότητας από και προς τη διάταξη γίνονται εύκολα κατανοητές χάρη στην παραστατική τους οπτικοποίηση. Επιπλέον, αποτυπώνονται οι τιμές χαρακτηριστικών φυσικών μεγεθών, όπως της πίεσης και της θερμοκρασίας του ψυκτικού ρευστού, στην πλευρά χαμηλής πίεσης και στην πλευρά υψηλής πίεσης, με το υπόμνημα να αποσαφηνίζει τις πολύχρωμες ολινώσεις του ψυκτικού κυκλώματος στις περιοχές υγρού και ατμού. Υπάρχει αρκετή πληροφορία για μελέτη, με τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα πώς και τα γιατί του ψυκτικού θαλάμου. Ως φυσική συνέχεια του ψυκτικού θαλάμου έρχεται ο συντελεστής συμπεριφοράς. Το μαθησιακό αντικείμενο συντελεστής συμπεριφοράς μας εισάγει στη διαδικασία επιλογής ψυκτικού ρευστού για τη διάταξη την οποία μελετάμε και σύγκριση των αποτελεσμάτων που αυτή η επιλογή επιφέρει στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ψυκτικού κύκλου. Στο μαθησιακό αντικείμενο παρατηρούμε πώς μεταβάλλονται οι τιμές της πίεσης, της θερμοκρασίας αλλά και της εθαλπίας, της εσωτερικής ενέργειας ουσιαστικά του επιλεγμένου ψυκτικού ρευστού σε χαρακτηριστικά σημεία της διαδρομής του. Ποια είναι αυτά όμως τα χαρακτηριστικά σημεία και τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Ταυτόχρονα συνδέουμε την οπτική με τη γραφική αναπαράσταση, το διάγραμμα πίεσης ενθαλπίας, δημιουργώντας μελέτες περίπτωσης για πειραματισμό. Επιπλέον διαπραγματευόμαστε νέες έννοιες και μεγέθη, όπως ο λόγος συμπίεσης και ο συντελεστής συμπεριφοράς, τον υπολογισμό των οποίων θα πρέπει να ανακαλύψουμε. Ενώ μας δίνεται και η δυνατότητα να μελετήσουμε το ισοζύγιο ενέργειας της εγκατάστασης με τις εισροές και τις εκροές θερμικής και μηχανικής ισχύος, ψυκτική ισχύς, ισχύ συμπυκνωτή και ισχύ συμπιεστή. Αλλά ποια σχέση μπορεί να συνδέει αυτές τις ροές μεταξύ τους? Συνολικά, τα δύο μαθησιακά αντικείμενα των ψυκτικών κύκλων μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας μιας ψυκτικής εγκατάστασης συμπίεσης ατμών, εστιάζοντας αφενός στις βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και αφετέρου καλύπτοντας σημαντικό μέρος εξειδικευμένων τεχνικών πληροφοριών.